Έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο μας φίλο Στάθη Ρατόπουλο από τους Cavs. Στάθη, μετά από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι στο SV, μια παραδοσιακή ομάδα της Master League, κερδίσατε 50-43 σε ένα μάτσο που τα είχε όλα. Ένταση, πάθος, μονομαχίες, μεγάλα καλάθια. Θέλω πρώτα να μου πεις τι πήγε καλά στο παιχνίδι και πήρατε αυτή τη μεγάλη νίκη. Να ξεκινήσω καταρχάς να δώσω μεγάλη συγχαρητήρια στην ομάδα των SV, γιατί ήταν πολύ σκληροτράχη η ομάδα, πολύ ένταση το παιχνίδι. Καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε με λιγότερους παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βγάλαμε την ενέργεια που έπρεπε στο τέλος. Μπήκαν τα σούτ μας στην τελευταία περίοδο, τα ψάχναμε και όλα πήγαν κατευθείαν. Cavs είναι μια ομάδα που ξεκίνησε, άλλαξε ομάδες, αλλά εδώ νομίζω ότι είναι το σπίτι σου. Εδώ ο Στάθης βρίσκει το πραγματικό του εαυτό, βγάζει το μπάσκετ που ξέρει, κάνει ό,τι θέλει μέσα στο παιχνίδι και νομίζω ότι αυτά λειτουργούν υπέρ της ομάδας και υπέρ εσένα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ισχύει, Γιώργη, στο 100%. Εντάξει, είναι ένα τουρνουά να καταλάβουμε ότι ερχόμαστε να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε, να παίξουμε μπάσκετ. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, η Cavs είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι ομάδα που την έφτιαξε ο Δημήτρης ο Κουτής, ο πρόεδρος. Να του δώσω. Έτσι. Στηρίζει πολύ καλά την ομάδα, ακόμα και από μακριά. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Αγαπάμε Δημήτρη Κουτή. Είναι πολύ καλό ο παίχτης, δεν μπορώ να πω. Έχει βάλει. Πόσα έχει βάλει, 11 από τα 9, 9 στα 11. Τώρα. Δημήτρη, στάθηκε κάτι ακόμα. Με τον Αποστολίδη μαζί. Δίδυμη, 21 εσύ, 18 αυτή. 39 από τους 50 πόντους. Αυτό θα δούμε στη διάρκεια τη σεζόν. Αποστολίδης, Δατόπουλος και η Cavs στην κορυφή. Ο καθένας να έχει σε αυτή την ομάδα το ρόλο του. Υπάρχουν και ψηλοί, υπάρχουν εμείς που μπορούμε να τραβήξουμε περισσότερο στην επίθεση. Και ο καθένας αυτό που πρέπει να κάνει και ό,τι είναι να έρθει. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά,